ότι μέσα στο επόμενο διάστημα θα ολοκληρωθούν και θα πάρουν το δρόμο της υλοποίησης έργα τα οποία επί χρόνια έμεναν σε συρτάρια, τόνισε από το Ηράκλειο ο Υπουργός Επικρατείας και κυβερνητικός εκπρόσωπος Δημήτρης Τζανακόπουλος, ο οποίος εξήγησε ότι μέσα στο πρώτο δεκαήμερο του Φεβρουαρίου θα κυρωθεί στη Βουλή η σύμβαση για το αεροδρόμιο Καστελίου, μέχρι το τέλος Μαρτίου θα έχει ολοκληρωθεί ο δρόμος της Μεσαράς και πως γρήγορα θα τρέξουν και οι διαδικασίες για την ολοκλήρωση όσων απαιτούνται για την έναρξη των εργασιών στο βόρειο οδικό άξονα του νησιού. Συζητήσαμε για το βόρειο οδικό άξονα που, όπως ξέρετε, αυτή τη στιγμή οι δύο διαγωνιστικές διαδικασίες, η πρώτη φάση των δύο διαγωνιστικών διαδικασιών ολοκληρώνεται. Το έργο προχωρά και νομίζω ότι βρίσκεται σε μια αρκετά καλή φάση. Το φυσικά συζητήσαμε για το αεροδρόμιο στο Καστέλιο, όπου πλέον μέσα στο επόμενο διάστημα ετοιμάζεται αυτή τη στιγμή η σύμβαση, πρόκειται να υπογραφεί πάρα πολύ σύντομα και το πρώτο δεκαήμερο ίσως του Φλεβάρη θα κατατεθεί στη Βουλή προς ψήφισης. Ο Δημήτρης Τζανακόπουλος εξήγησε ότι οι συζητήσεις περί συνεργασιών και ψηφοδελτίων εν ώψη των εκλογών αφορούν συλλογικά και κομματικά όργανα του ΣΥΡΙΖΑ. Σημείωσε ωστόσο ότι σε μάχες όπως τις περιφέρειες και τους Δήμους, εκτός από τα μεγάλα πολιτικά στοιχήματα όπως την Αθήνα, ισχύουν και πιο προσωπικά χαρακτηριστικά ως προς την απόφαση στήριξης υποψηφίων. Εγώ σας είπα ότι δεν πρόκειται να παρέμβω καθιονδήποτε τρόπο σε μια συζήτηση η οποία αφορά δημοτικές παρατάξεις, τα τοπικά κινήματα, τους τοπικούς φορείς, την συζήτηση που γίνεται στο Δήμο του Ηρακλείου ή στην περιφέρεια της Κρήτης. Ο κ. Τζανακόπουλος, αναφερόμενος στο αφορολόγητο, είπε ότι κινδυνεύει με μείωση μόνο από τον κ. Μητσοτάκη και ότι εφόσον η κυβέρνηση ανανεώσει τη θητεία της, οι εργαζόμενοι δεν θα πρέπει να ανησυχούν. Μία πιθανότητα υπάρχει να μειωθεί το αφορολόγητο. Μία πιθανότητα. Μόνο αν ομιγέννητο ο κ. Μητσοτάκης κερδίσει τις εκλογές, διότι όπως ξέρετε, ο ίδιος το έχει συμπεριλάβει στο πολιτικό του πρόγραμμα. Άρα λοιπόν, εφόσον η κυβέρνηση αυτή καταφέρει να ανανεώσει την τετραετία της, οι εργαζόμενοι δεν έχουν κανένα λόγο να ανησυχούν. Με αφορμή την εκδήλωση στην οποία θα είναι απόψε ομιλητής στο Ηράκλειο και στην οποία θα συμμετέχουν ο Σπύρος Δανέλης και ο άλλοτε υπουργός του ΠΑΣΟΚ Γιάννης Ραγκούσης, ο κ. Τζανακόπουλος, ερωτώμενος σε ποια βάση μπορεί να αναπτυχθεί ένας διάλογος με τον κ. Ραγκούση, που αποτέλεσε μέρος της κυβέρνησης που έφερε το πρώτο μνημόνιο, απάντησε ότι οι πολιτικές επιλογές κανενός δεν έχουν τη μορφή του προπατορικού αμαρτήματος, συμπληρώνοντας ότι είναι στόχος ο διάλογος μεταξύ προοδευτικών δυνάμεων κόντρα στις φωνές της ακροδεξιάς. Ο κ. Ραγκούσης το προηγούμενο διάστημα, ειδικά σε σχέση με τη συμφωνία των Πρεσπών, πήρε μια πολύ καθαρή τοποθέτηση, η οποία ήταν σε πολύ μεγάλη απόσταση από τη σχετική τοποθέτηση την οποία πήρε το κίνημα αλλαγής. Αυτό δημιουργεί ένα έδαφος πολιτικού διαλόγου, διότι τι θα έπρεπε να κάνουμε, δηλαδή να αποκλείσουμε την δυνατότητα ακόμα και του να μιλάμε μαζί. Δεν σημαίνει ότι λέμε τα ίδια πράγματα, αλλά παρόλα αυτά υπάρχει έδαφος, ένα σχετικό έδαφος συνεννόησης. Ο κ. Τζανακόπουλος, που συναντήθηκε με την συντονίστρια επικεντρωμένης διοίκησης Κρήτης και τον Περιφερειάρχη, είπε ότι η Κρήτη είναι μια μεγάλη προτεραιότητα για την κυβέρνηση, ενώ μετέφερε, όπως τόνισε, και τους χαιρετισμούς του Πρωθυπουργού. Θα μεταφέρω τους χαιρετισμούς του Πρωθυπουργού. Ο Υπουργός Επικρατείας και κυβερνητικός εκπρόσωπος Δημήτρης Τζανακόπουλος, συνοδευόμενος από τους βουλευτές Ηρακλείου του ΣΥΡΙΖΑ Νίκο Ιγουμενίδη και Σοκράτη Βαρδάκη, όπως επίσης το γραμματέα της Νομαρχιακής Επιτροπής Ηρακλείου του ΣΥΡΙΖΑ, επισκέφθηκε και τον πρίτανη του ΤΕΙ Κρήτης, με φόντο και το πόρισμα της αρμόδιας επιτροπής, το οποίο κατέθεσε χθες στον αρμόδιο Υπουργό και αναμένονται άμεσα εξελίξεις. Σχετικά σημαντικό βήμα αυτό που θα γίνει στο ΤΕΙ Κρήτης, έτσι ώστε να αναβαθμιστεί το κύρος του.